Δάσκαλε, τι θα δούμε. Απλά κοίτα, απλά κοίτα. Λες, λες. Ocean. Here, right? Well, it's Friday then. It's Saturday, Sunday rock. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τι έχουμε δει τώρα, εξηγήστε μας λίγο τι είδαμε. Είμαστε Latin χορευτές, αλλά σήμερα αυτό που δείξαμε ήταν ένα mix Latin με freestyle και κάποια lift διάμεσα. Θα μου πείτε γιατί. Ο σκοπός μας είναι να δείξουμε λίγο στον κόσμο, επειδή γενικότερα οι Latin χορευτές είναι λίγο, μας έχουν λίγο στην απέξω. Οπότε ο σκοπός μας ήταν να έρθουμε σήμερα εδώ και να σημειώσω λίγο με την ιδέα του Γιώργου Κετσερίδη. Είναι συνάδελφός μας. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Γεια σου. Ο Γιώργος, ξέρεις, είναι από την τηλεόραση του πρώτα. Είμαι σαν μεξικανός πρωταγωνιστής από σειρά. Ναι, ναι. Δεν είναι από τέτοια βραζιλιάνικη, μεξικάνικη σειρά. Αυτός που έχει τη φάρμα, το κτήμα, ε. Και τρελαίνονται όλες οι γυναίκες. Ερχόμαστε εδώ για να κλέψουμε τις εντυπώσεις και μας τις κλέβει αυτός πάλι. Τι ωραία, μπράβο παιδιά. Πείτε μου τώρα και σαν Latin χορευτές, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, γιατί λίγο κάτι έχει πάρει τα αυτή μου. Το πιο σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι σίγουρα το bullying. Σίγουρα έχουμε δεχτεί όλοι μας, έχουμε μια ιστορία από bullying. Bullying γιατί? Bullying λόγω διαφορετικότητας χορού. Τα αγόρια γενικότερα δέχονται πάρα πολύ bullying λόγω του ότι μπορεί να φορέσουν κάποιο ψιλοτάκουνο, κάποιο εφαρμοστό πάνω τους σαν τύπο κορμάκι.
κουνά λίγο περισσότερο τους γοφούς στα hips. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι πάμε όμως καλά. Νομίζω ότι καλυτερεύει λίγο η κατάσταση. Γενικότερα φαίνεται ότι καλυτερεύει το πράγμα. Θέλει πολλά χρόνια ακόμη. Σίγουρα, σίγουρα. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σίγουρα. Αλλά είναι ωραίο που τα λες αυτά τα μηνύματα. Εγώ βλέπω πλέον πάρα πολλούς γονείς, θέλω να το πω αυτό, και μπαμπάδες που πλέον δέχονται πραγματικά πάρα πολύ όμορφα ότι ο γιος τους θα πάει να γίνει χορευτής και θα χορέψει ό,τι θέλει. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, έτσι. Σίγουρα. Και εδώ θέλει χειροκρότηση μεγάλους στους μπαμπάδες. Να πούμε και λίγο στους μπαμπάδες, με τι όμορφες γυναίκες έχουμε και συνεπάρχουμε στη δουλειά μας, οπότε είναι άλλο ένα συν. Βέβαια. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Γεμίσατε τη σκηνή. Για μένα αυτό είναι πολύ ουσιώδες. Παιδιά, μπράβο σας, ήσταν πάρα πολύ καλοί. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ομορφιά που μας χαρίσατε απλόχερα. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο να βλέπεις leaders, γιατί έβλεπα ότι ο καθένας από εσάς είναι πρωταγωνιστής. Θα μπορούσε να είναι μόνος του. Το ότι μπορούν πολλοί χορευτές που είναι πρωταγωνιστές αυτόνομοι να γίνονται ταυτόχρονα ομάδα και τέτοιου επίπεδου, είναι το μήνυμα της εποχής που βαρεθήκαμε το εγώ και ας πάμε στο εμείς, γιατί μόνο όταν είμαστε μαζεμένοι όλοι και ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα και να κάνουμε τέχνη. Θέλω να σας πω κάτι. Το μήνυμα ότι όταν δεν ενοχλείς κανέναν πρέπει να σε αφήσουν ελεύθερο να κάνεις ό,τι γουστάρεις, είναι ένα μήνυμα που πρέπει πλέον να είναι μέσα στο μυαλό ολωνών μας πλέον σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον πλανήτη και να μην ούτε καν περνάει από το μυαλό κάποιου ότι όχι απλά θα χλεβάσει, αλλά ότι και θα στεναχωρέσει κάποιον. Αφήστε μας να ζήσουμε όπως γουστάρουμε αφού δεν ενοχλούμε κανέναν. Για τα ημιτελικά!